Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Τάκη Παναγιώτης από Ρόδο. Ναι. Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Πήρα να μιλήσω όσον αφορά καθαρά για το πρωτάθλημα το φετινό. Α, περίμενε, περίμενε. Εσύ τόσα χρόνια με τι ασχολιώσαι, με ποιο πρωτάθλημα, σε ποιο άθλημα, μπάσκετ, ε? Σε όλα τα αθλήματα. Ναι, γιατί φέτος και όχι για πέρυσι, γιατί αυτά, δηλαδή αυτά 26 χρόνια του Παναθηναϊκού ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Προφανώς, εντάξει, όχι 26 χρόνια γιατί είμαι νεότερος. Α, ωραία, δηλαδή πόσο είσαι, 20. Όχι, είμαι 30, δηλαδή δεν ασχολούμουν από τα 4. Τέλος πάντων, ναι, αγόρι μου, άκουσε με, Παναγιώτη, και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, άκου να σου πω. Ευχαριστώ. 26 τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Το ξέρω, δεν πάω να δικαιολογηθώ εγώ τώρα. Δεν πάω να σου πω τώρα ότι είναι καλύτερο. Αν νόμιζα ότι δεν τα ήξερες. Μην λέμε μαλακίες τώρα μεταξύ μας. Α, μπράβο, σωστό. Για να πάμε. Ναι. Εγώ λέω άλλο. Το φετινό πρωτάθλημα εσένα δεν σε προβληματίζει σαν Τάκης. Γιατί για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή φοβάμαι τον Παναθηναϊκό. Θες να πεις τι να προβληματίζει. Όχι να φοβάσαι τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε. Ένας ή μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, είτε λέγεται Ολυμπιακός, Παναγιώτη, είτε λέγεται οτιδήποτε. Παναγιώτη, άκουσε με, Παναγιώτη μου, κατάλαβα τι θες να πεις. Αν με προβληματίζει η ομάδα μου. Εσένα, αν σε προβληματίζει ο ίδιος ο σύλλογος, ο Ολυμπιακός, σε αυτή την κατάσταση που έχει περιέλθει. Περίμενε. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός. Αυτά τα προβλήματα που σας έχουν σύρει στον κάτω δρόμο, προς τα κάτω δηλαδή. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και τα διορθώνω τα προβλήματά μου που δημιουργήθηκαν πριν 2 μήνες, μπορώ να πω και πιο παλιά ακόμα, κάνα εξάμηνο πριν. Αλλά, εάν τελειώσουν οι μεταγραφές, Παναγιώτη μου, όταν τελειώσουν, 2 του Σεπτέμβρη, θα σου πω και με πόση διαφορά θα πάρω το πρωτάθλημα από βαθμούς. Γιατί εσένα, Παναγιώτη, ένα λεπτό, γιατί δεν τα ξέρεις καλά. Τα 22 χρόνια που παίρνω πρωτάθλημα, ο μέσος όρος διαφορά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στη βαθμολογία με βαθμούς διαφορά Ολυμπιακός είναι 25 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Ναι, πολλές φορές έχει γίνει αυτό, ναι. Πάρα πολλές. Λοιπόν, άρα και γιατί είναι πρόβλημα της. Εγώ έχω πρόεδρο, φίλε. Περίμενε, εσύ δεν έχεις τίποτα. Έχεις ένα αλαφούζο που σε έβαζε πριν 5 χρόνια να βάφεις τα κάγκελα. Του λέγατε αγαμίσου πουλο-πούλο αλαφούζο. Κοίτα, εμένα προσωπικά δεν έβαζε κανένας να βάψει το κάγκελα. Όχι, ρε φίλε, δεν είπα εσύ, δεν την είπα ότι πήγες από τη Ρόδο στην Αθήνα να βάψεις. Ναι, σιγά μην πάω να βάψω τα κάγκελα του αλαφούζου. Τόσο μαλάκας είμαι. Α, οι άλλοι ήταν μαλάκες, δηλαδή, παραδέξεις έτσι, ε. Τέλος, υπάρχουν μερικοί, οι οποίοι, εντάξει. Ναι, αλλά πάμε τώρα και στο παδούς, δηλαδή, εγώ δεν θα τους πω μαλάκες, θα πούνε προκειμένου τώρα να δώσουμε λεφτά στον Μπογιατζή, ας βάψω μια πινελιά. Πάμε στον αλαφούζο. Επιχειρηματίας δεν είναι. Ναι. Δεν είναι άφραγκος. Γιατί και ο χοντρός επιχειρηματίας δεν είναι. Ρε, άλλο λέω, δεν είναι άφραγκος. Ας ο χοντρο, Μαρινάκη το λέτε. Άντε γεια! Δεν επιτρέπω να λες έτσι. Εγώ αλαφούζο είπα, δεν είπα πούστη. Η μαλάκα, η αρχίδη. Τι χοντρός, γιατί εσύ είσαι αδυνατός. Να δει και εμένα με λένε κοκαλιάρι, στα αρχίδια μου. Τον άλλο το λένε παχουλό. Τον άλλο... Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Γιατί τέτοιο υποτιμήμα. Έδειξες το τοπίον σου. Το πήγαινες καλά και καλά να μιλήσουμε και ξαφνικά σου φύγε το δηλητήριο. Σου φύγε η πίκρα. Τι χοντρός. Δηλαδή άμα ήταν αδύνατος, τι θα λέγεις, ο κοκαλιάρης. Κοίτα να δεις, η χοντρή από το φαΐ είναι. Εγώ που είμαι έτσι, δεν έχω να φάω καλά. Μην νομίζεις, έτσι δεν πάει. Κάπως έτσι δεν πάνε οι χοντροί με τους αδύνατους. Οι μεν τρώνε καλά. Εγώ φακές έφαγα το μεσημέρι. Τι να παχύνω με τις φακές. Τα αρχίδια μου τα παχύνω. Λοιπόν, τι υποτιμητικό ήταν αυτό που είπες. Εγώ παρόλα αυτά δεν τον έλεγα πουλο-πουλο. Τον πουλο αλαφούζο και κάτι άλλο που λέγανε και γράφανε και στους στίχους. Αλαφούζο τον είπα τον άνθρωπο και είπα επιχειρηματίας. Δηλαδή, είπα ότι έχει λεφτά ο άνθρωπος και παρόλα αυτά σε έχει στον πάτο. Και ο Μαρινέκης είναι επιχειρηματίας, αλλά... Και τι επιχειρηματίας.
Μέσα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είναι. Αγόρασε ομάδα στην Αγγλία, που για να αγοράσει ομάδα στην Αγγλία σε ψάχνουν από τότε που γεννήθηκε το όνομα Μαρινάκης, δηλαδή πριν 150 χρόνια. Λέω εγώ τώρα. Καταλάβες, φιλαράκο. Και πήγα να πω επιχειρηματίας ο Αλαφούζος, σε έχει στον πάτο. Εμένα επιχειρηματίας ο Μαρινάκης, που είπες εσύ ο χοντρός, αλλά με έχει ψηλά. Με έχει να γαμάω εσένα εδώ και 22 χρόνια, μια και είσαι μικρός και δεν τα ξέρεις. Εδώ και 22 χρόνια, στα 26 που είσαι 30, μπράβο. Σε γαμάει ο Ολυμπιακός του επιχειρηματία Μαρινάκη. Ενώ ο Παναθηναϊκός του επιχειρηματία Αλαφούζο, πουλο-πουλο Αλαφούζο, και το άλλο το σεξουαλικό που λέγατε, σε έχει στον πάτο. Σου φύγε το δηλητήριο και νόμιζα ότι θα βγάλω άκρη με σένα. Τα αρχίδια μου έβγαλα. Τα αρχίδια μου έβγαλα. Μην ξαναπάρεις. Αν θα πάρεις, θα πεις συγγνώμη για... άκουσε με, φίλε. Μπορεί να βριζόμαστε. Δεν θα τα κάνουμε όλα μπουρδέλο. Δεν θα βρίζουμε όποιον να είναι και χωρίς να το ξέρεις. Πρέπει τουλάχιστον να βρεις εμένα, εσένα να σε βρεις. Πάει στο διάλο. Δηλαδή, δεν είναι πολύ τιμητικό για σένα που είπα τον άλλα... Δεν είπα τον boost τον επιχειρηματία του Παναθηναϊκού. Είπα τον Αλαφούζο. Και εσύ έβγαλες στο δηλητήριο. Γαμιέσαι και δεν με ξαναπαίρνεις. Θα παίρνεις εκεί στο Διαγόρα ή στην Ιαλισσό, όπως το λένε. Και τον Ιβάν, το λέω, ο Ιβάν δεν έχει μία. Δεν έχω πει ούτε ο κοντός, ούτε ο βλαμμένος, ούτε ο ανάπηρος. Κουφιά η ώρα να είναι καλά ο άνθρωπος. Λέω, ο μαλάκας που δεν βάζει λεφτά. Να, έχω και μερικά εδώ, μου έχει στείλει μερικά. Και του τα τρώνε. Αυτά λέω. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε.